Επιστρέφουμε στο προηγούμενο θέμα του δελτίου μας. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Χρήστος Παπουτσής, ο οποίος ζήτησε να παρέμβει. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Τραβελάκη. Σας παίρνω τηλέφωνο και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία για να σας πω τη γνώμη μου, γιατί έχω την αίσθηση ότι προηγουμένως έχετε ξεπεράσει κάθε όριο δεοντολογίας και δημοσιογραφικής ηθικής. Και γι' αυτό το λόγο δεν ξεκινάμε καλά πάντως. Κύριε Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε, αντί να παραδώσετε εσείς μαθήματα δεοντολογίας και ηθικής, να απαντήσετε στις συγκεκριμένες επικρίσεις τις οποίες δεχτήκατε από την αντιπολίτευση, από συνδικαλιστές των σωμάτων. Παρακαλώ κύριε Παπουτσή, είπατε κάτι πολύ βαρύ και επιτρέψτε μου παρακαλώ πολύ κύριε Υπουργέ, είπατε κάτι πάρα πολύ βαρύ το οποίο δεν το ανέχομαι. Δεν ανέχομαι να με παραδίδετε στον αέρα μαθήματα ηθικής και δεοντολογίας. Και μπορεί εγώ σας καλώ να απαντήσετε εσείς. Καταρχήν, αντί να παραδώσετε μαθήματα, στις επικρίσεις τις οποίες δεχθήκατε από την αντιπολίτευση και από συνδικαλιστές επικεφαλής των σωμάτων ασφαλείας, οι οποίοι καυτηρίασαν τον τρόπο με τον οποίο μιλήσατε χθες στους επικεφαλείς των σωμάτων ασφαλείας. Η ιδεοντολογική λοιπόν ηθική, όπως γνωρίζω εγώ, και η πρακτική της δημοσιογραφίας που γνωρίζει ο ελληνικός λαός, λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όπου παρουσιάζεται η κριτική φορέων, των κομμάτων ή οποιονδήποτε άλλων, των συνδικαλιστών, τότε παρουσιάζεται και η απάντηση η οποία υπήρξε σήμερα. Κάνετε την πάλι λάθος, ξεκινήσαμε πάρα πολύ άσχημα, γιατί αν βλέπατε με μεγαλύτερη προσοχή το βίντεο, θα βλέπατε ότι υπάρχει και η δική σας απάντηση, η δική σας δήλωση στο βίντεο που παίχτηκε πριν από λίγο. Αν θέλετε να σας το ξαναδείξουμε, να το δείτε με μεγαλύτερη προσοχή. Όχι, διότι πάλι